ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί από Κερκυραίους ερευνητές, τον κύριο Ζουβό, τον κύριο Θήμη, τον κύριο Πρίφτη και την κυρία Γιζάκη, αφορά τον σοσιαλιστικό όμιλο της Κέρκυρας, ο οποίος είχε τεράστια συμβολή τα μέλη του στην ίδρυση του ΣΕΚΕ και στην οργάνωση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, ελπίζοντας πως και εμείς εδώ στην Κέρκυρα που παλεύουμε θα αποδειχθούμε αντάξεις συνεχιστές έτσι αυτών που έδωσαν χρόνια και χρόνια αγώνες και θυσίες για το λαϊκό κίνημα και την εργατική τάξη. Είναι γνωστό άλλωστε οι αγώνες του κερκυραϊκού λαού και των κομμουνιστών της Κέρκυρας πάνω από 100 χρόνια και από την ίδρυσή του μετά, αλλά και πιο πριν με τους σοσιαλιστικούς ομίλους, όπως σωστά είπατε, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΚΕ, που ήταν ο προκομπός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το 18 ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και μετά μετεξελίχθηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και βέβαια θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και για το σήμερα, τους εκπροσώπους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων που μιλήσατε και για την ενημέρωση, την αναλυτική για προβλήματα. Φυσικά θα ήταν μάλλον περιττό να πω σε εσάς, σε ένα ταξικό όργανο του κινήματος πλέον εδώ, εργαλείο, το Εργατικό Κέντρο στην πάλη των εργαζομένων της Κέρκυρας, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Και ξέρετε επίσης και εσείς ότι αυτά δεν είναι υποσχέσεις που μένουν σε κάποια σιρτάρια, να πάρουμε τα υπομνήματα και τα αιτήματα και να τα αφήσουμε εκεί, αλλά ότι θα τα διεκδικήσουμε και μέσα στη Βουλή και στους υπουργούς και στους Δήμους και στις περιφέρειες και κυρίως μέσα στους αγώνες μαζί με το Εργατικό Κέντρο οι κομμουνιστές θα βρεθούν σε αυτή την πάλη. Όπως επίσης ξέρετε ότι έχουμε μια συνολική αντίληψη για τους αγώνες, γιατί αγώνες που μένουν πετσοκομμένοι, είναι κολοβοί ή πάνε μόνο μέχρι ένα σημείο, δεν μπορούν να επιλύσουν χρόνια προβλήματα των εργαζομένων και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα πισωγυρίσματα. Και κάνουμε ένα βήμα μπρος και βρισκόμαστε μετά δύο βήματα πίσω, για να μην πω πολλά βήματα πίσω, όχι εδώ στην Κέρκυρα, συνολικά, ως ελληνική κοινωνία, ως λαός και με ευθύνες του συστήματος. Και ένα ζήτημα που θέλουμε να το βάλουμε στη συζήτηση και αφορά και τα συνδικάτα, δεν αφορά τη συζήτηση και τη διαπάλη που γίνεται μόνο μέσα στη Βουλή, είναι ότι εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο εμπόριο, των εργαζομένων στην εκπαίδευση, των εργαζομένων της ΟΤΟΕ στο χρηματοπιστωτικό, των εργαζομένων μισθωτών σε μεταφορές στα ταξί συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζομένων του Αχιλλείου, που είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε έτσι, μια άλλη βαριά βιομηχανία, όπως τη λένε οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, μαζί με τον τουρισμό, οι εκπρόσωποι στα τουριστικά επαγγέλματα κλπ. Όλοι αυτοί είναι ο ένας δρόμος του λαού, των εργαζομένων, αυτό που πρέπει να κάνουν τα εργατικά σωματεία. Και τα συμφέροντά τους δεν μπορεί να είναι ίδια με τα συμφέροντα του τουριστικού κεφαλαίου, για παράδειγμα, του μεγάλου εμπορικού κεφαλαίου, του τραπεζικού κεφαλαίου, του αστικού κράτους που χειρίζει τα ζητήματα του πολιτισμού. Δεν γίνεται αυτό που πράγμα. Ούτε μπορεί να υπάρχουν λύσεις ίδιες και για τους μεν και για τους δε. Από κάπου αυτό το κράτος που είναι άδικο, το καπιταλιστικό κράτος, πρέπει να κόψει. Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί αυτό το κράτος και τα μεγάλα συμφέροντα που έλεγα πριν, θέλουν για τα δικά τους κέρδη συνεχώς οι περικοπές να γίνονται από τη μάζα των εργαζομένων, την πλειοψηφία των εργαζομένων. Και βεβαίως από τους αυτοαπασχολούμενους, από τα μεσαία στρώματα της πόλης, της υπαίθρου. Και αυτό γίνεται συνεχώς από όλες τις κυβερνήσεις που αποτελεί το πολιτικό προσωπικό όλων αυτών. Αυτό το ζήτημα
πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης μέσα στα σωματεία. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα μόνο γενικό, θεωρητικό, ιδεολογικό, πολιτικό για αντιπαράθεση ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Είναι πώς θα βοηθήσουμε την ίδια την εργατική τάξη, τους ίδιους εργαζόμενους, να χειραφετηθούν από αυτή την καταπιεστική εξουσία. Είτε είναι εργοδοτική, είτε είναι κρατική, είτε είναι κυβερνητική μέσα από τα κόμματα που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές. Και από αυτή την άποψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ένα σχέδιο, έχει μια πολιτική πρόταση. Την παρουσιάζουμε με το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής και αυτή η πρόταση πρέπει να συζητηθεί. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι μας θα συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά αν συμφωνήσουμε στο βασικό, για το ποια πορεία πρέπει να έχει αυτός ο τόπος, πώς πρέπει να διαμορφωθεί η πάλη των εργαζομένων, ποιες συμμαχίες και μέχρι πού θα τις κάνουμε ως εργαζόμενοι, ποιοι είναι δίπλα μας. Δηλαδή θα είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο, θα είναι ο εφοπλιστής, θα είναι ο μεγάλος τραπεζίτης, θα είναι ο τάδε ξενοδοχειακός μονοπωλιακός όμιλος που έρχεται εδώ στην Κέρκυρα για να επενδύσει δήθεν, ή θα είναι τα συμφέροντα τα λαϊκά, τα εργατικά, που εδώ μέσα είναι πάρα πολλά. Είναι και το εισόδημα, ο μισθός, είναι και τα δικαιώματα, αλλά είναι και η παιδεία, γιατί όλοι μας έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, τα παιδιά μας πρέπει να μορφωθούν, δάσκαλοι λείπουν, καθηγητές λείπουν, δεν γίνονται προσλήψεις, ούτε οι αναπληρωτές με την αναπλήρωση φτάνουν. Η υγεία επίσης, για την υγεία του πληρώνει ο εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια, και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας πληρώνουμε πολλαπλά, ο εργαζόμενος, ο λαός πληρώνει και με τη ζωή του πλέον, και δεν γίνονται τα απλά, τα κατανοητά, τα αυτονόητα. Δηλαδή το να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας με πραγματική επίταξη όμως. Όχι παίρνω καμιά δεκαριά αυτοαπασχολούμενους γιατρούς οι οποίοι καλύπταν και λίγο ο παιδίατρος, λίγο ο οφθαλμίατρος, λίγο ο παθολόγος, κάλυπτε και κοινωνικές ανάγκες που δεν τις καλύπτουν πλέον τα δημόσια νοσοκομεία που έχουν γεμίσει COVID και δεν μπορούν να κάνουν ούτε για ευπαθείς ομάδες άλλες εξετάσεις, πρόληψης, πόσο μάλλον αποκατάσταση ασθενειών. Και μιλάω για καρκινοπαθείς, νευροπαθείς, μια σειρά άλλους επιβαρημένους που δεν έχουν COVID. Και όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που αφορούν και το εργατικό κέντρο, το εργατικό σωματείο, αφορούν τους εργάτες, αφορούν όλο το λαό. Και η υγεία και η παιδεία και οι πλημμύρες που έρχονται το χειμώνα και οι πυρκαγιές που γίνονται το καλοκαίρι και η καταστροφή του δάσους, όλα αυτά του φυσικού πλούτου της χώρας, όλα έχουν ένα κοινό παρονομαστή και είναι κοινός ίδιος ο ένοχος όλων αυτών. Αυτόν πρέπει περισσότερο να αποκαλύψουμε και πρέπει να ενοποιήσουμε αυτή την πάλη. Γιατί ο εργάτης, ο άνεργος, η λαϊκή οικογένεια θέλει να έχει και πολιτιστική δραστηριότητα και ελεύθερο χρόνο και να αθλείται και όχι να πληρώνει για το παιδί του και για τον ίδιο είτε υποδομές αθλητικές, είτε τις φόρμες, είτε τις μετακινήσεις. Δεν μπορεί να πληρώνει όλη την ώρα να πάει να δει, ας πούμε, το Αχίλιο ή δεν ξέρω τι άλλα αξιόλογα μνημεία που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, γιατί παντού μπαίνει εισιτήριο. Και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι εκεί να μην προσλαμβάνονται, όπως σωστά είπε ο υπεύθυνος, και εμείς θα το σημειώνουμε αυτό, και αν έχετε και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, να τα προωθήσουμε περισσότερο, να τα διεκδικήσουμε, να τους πιέσουμε. Γιατί, ξέρετε, όπως είπε και ο άλλος συναδελφός σας, ότι έχουμε μόνο 15 βουλευτές σε όλη την Ελλάδα. Θα μου πείτε, αυτό είναι το ζήτημα ή θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα το λύσει το πρόβλημα οριστικά, αλλά δεν θα το λύσει, φτάνετε τόσοι βουλευτές που είστε και με το ποσοστό που έχετε. Φτάνετε τόσοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι που είστε και με το ποσοστό που έχετε. Φτάνετε με τους περιφερειακούς συμβούλους και του περιφερειάρχη που δεν έχετε. Φτάνετε στα σωματεία έτσι όπως είστε και λοιπά, αρκεί να πιέζετε. Κάπου πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτά.
Γιατί όσο αλλάζει ο αρνητικός συσχετισμός παντού, από το εργατικό σωματείο, από το πολιτιστικό, τον αθλητικό σύλλογο, το σύλλογο της μέσης εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το φοιτητικό σύλλογο, τη μαθητική κοινότητα παντού, σε όλα τα σωματεία και τους συλλόγους, τον αγροτικό, των αυτοαπασχολουμένων εμπόρων κλπ. Όσο αλλάζουν οι σχετισμοί μέσα στα δημοτικά συμβούλια, μέσα στα περιφερειακά συμβούλια, όσο αλλάζει και ο πολιτικός σχετισμός και μέσα στη Βουλή με μεγαλύτερη δυναμική εκπροσώπηση του ΚΚΕ, έτσι θα αλλάξει συνολικά και ο συσχετισμός. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι επένδυση για το κίνημα, είναι επένδυση για τον αγώνα, για την οργάνωση, για την οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης, την ανασυγκρότηση του κινήματός της. Με αυτά τα λόγια εγώ θα ήθελα ξανά να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά ιδιαίτερη που βρίσκομαι εδώ και εγώ και όλη η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιοχής Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας και η Τομεακή Επιτροπή εδώ της Κέρκυρας, τα στελέχη μας. Και βεβαίως να σας υποσχεθώ ξανά με το χέρι στην καρδιά ότι θα είμαστε μαζί σας και με ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, οτιδήποτε και άμεσα να παρέμβουμε, να το λύσουμε, να το προωθήσουμε, θα είμαστε παρόντες.